η αγροτική δραστηριότητα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συνδεδεμένη εκ των πραγμάτων με την κοινή αγροτική πολιτική. Γιατί σας το λέω αυτό για παράδειγμα. Διότι τουλάχιστον από την κρίση και δόθε, στον κρατικό προϋπολογισμό τα χρήματα που προβλέπονται για τον αγροτικό χώρο είναι για να καλύψουν τις δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου και τη συμμετοχή του κράτους μέλους της χώρας μας στην ανάγκη για την απορρόφηση των κοινωνικών πολιτικών. Δεν υπάρχει μεθυσίλιο και έλεγχο. Άρα δηλαδή είναι ο μόνος χώρος ο οποίος ουσιαστικά υπάρχει και δραστηριοποιείται χωρίς βοήθεια από τον κρατικό κορβανά, γιατί υπάρχει ο κορβανάς της κοινής αγροτικής πολιτικής. Να ξέρετε ότι στη σχέση δώσε και πάρε με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής, γιατί βρισκόμαστε τώρα σε μία ώρα όπου αυτά συζητάμε και νομίζω πως σας ενδιαφέρουν και εσάς, θα πούμε και σε αυτό, δεν συζητά. Αυτή την ώρα λοιπόν στο Ταμείο Συνοχής έχει την εξής ιδιαιτερότητα για τη χώρα μας. Στο δώσε και πάρε υπάρχει στο πάρε ένα περίσσευμα 4,8 δις. Εμείς δηλαδή το Ταμείο Συνοχής συνολικά παίρνει 4,8 δις και ξέρετε ότι από αυτά το 2,7 περίπου είναι του αγροτικού χώρου. Δηλαδή πάνω από το 55% περίπου έτσι του Ταμείου Συνοχής είναι χρήματα που έρχονται στον αγροτικό χώρο. Και τώρα λοιπόν μπαίνει το ερώτημα. Παρακολουθείτε ότι αυτή την ώρα γίνονται συζητήσεις, θα κρατήσουμε ή δεν θα κρατήσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό του Ταμείου Συνοχής και ειδικότερα το κομμάτι που αφορά τον αγροτικό χώρο. Εμείς λοιπόν γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις αυτή την ώρα, διότι έχουμε πολλές απειλές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Καταρχάς υπάρχει η απειλή η μεγάλη, η οποία λέει ότι τα χρήματα του Ταμείου Συνοχής θα μειωθούν, διότι από μια μεριά έχουμε τον Brexit, την έξοδο της Βρετανίας, δεν κοστίζει τόσο πολλά όσα λένε, αλλά κοστίζει, έχει απώλειες ο προϋπολογισμός. Και από την άλλη βεβαίως λέει έχουμε αυτό το προσφυγικό, έχουμε μεταναστευτικό, όλα αυτά και άλλα προβλήματα που μας οδηγούν, ακούτε Γιούγκερ, σε έχετε ακούσει τις απόψεις του, ότι να μειωθούν. Βέβαια, βέβαια, και πρέπει να νούμερα 30% ή 25%, που αντιλαμβάνεστε ότι τι σημαίνει να αν το αναφέρω, το γυρίσω να το 25% στα 2,8 δις. Τώρα, βεβαίως, η συζήτηση εκεί θα ληφθεί, έχει προγραμματιστεί για το Συμβούλιο Κορυφής στις 2 Μαΐου. Δεν βλέπω έτσι από τη διαδικασία που ακολουθείται ότι θα υπάρξει απόφαση. Πάντως η απόφαση θα ληφθεί σε επίπεδο κορυφής. Άρα λοιπόν μεταφέρομαι στον Πρωθυπουργό ότι εμείς εδώ, Πρωθυπουργέ, να δώσει στη μάχη, δεν μπορούμε να ανεχθούμε για τον αγροτικό χώρο να χάσουμε ούτε ένα ευρώ. Τώρα αντιλαμβάνεστε εκεί πέρα το τι γίνεται, πώς θα ληφθούν οι συμφωνίες κτλ. Γιατί το λέω εμείς λέμε, γιατί όντως έχει διαμορφωθεί μία εικόνα, ιδιαίτερα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στο οποίο συμμετέχω εγώ, ότι θα ζητήσουμε όλες και εδώ οι χώρες ότι δεν θέλουμε να μας πειράξετε τον προϋπολογισμό. Τουλάχιστον δηλαδή να κρατήσουμε αυτά που έχουμε. Ένα πρόβλημα συλλογικά θα δημιουργηθεί, θα αντιλαμβάνεστε και πέρα η υπομονή μας δεν θα είναι και τόσο δυνατή έτσι σε ένα πρόβλημα. Το δεύτερο όμως θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που έχουν οι νέες χώρες, μερικές χώρες, οι οποίες όταν βλέπουν το ταμείο εκεί των πληρωμών των ενισχύσεων, των άμεσων ενισχύσεων, είναι οι πόροι που λένε πρώτος πυλώνας, δεύτερος πυλώνας, δηλαδή ενισχύσεις, αγροτική ανάπτυξη, εκεί λοιπόν να το ξέρετε ότι υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι εμείς και άλλες χώρες, αλλά εμείς είμαστε από τις μετά τη Μάλτα ή το τυχερές, ας το πούμε έτσι, παίρνουμε περίπου
50 ευρώ το στρέμματο έστω να το κάνουμε έτσι, ανά επιφάνεια, γιατί έτσι τα οικονομίζουν. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 25 ευρώ. Υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες παίρνουν λιγότερα το στρέμμα. Και έχουν βάλει λοιπόν τώρα και πιέζουν τι θα γίνει. Ζητάμε την άμεση και πλήρη σύγκληση των ενισχύσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα για μας θα έχει επιπτώσεις τεράστιες. Δώσαμε λοιπόν προχθές, δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμη, δώσαμε προχθές μια μεγάλη μάχη, κυρίως αναδεικνύοντας, και ενώ ως χώρα, και βγήκαμε μπροστά, εμείς είμαστε μπροστά. Εμείς βάζοντας ότι ναι, μεν παίρνουμε ένα στρέμμα εμείς αυτές τις ενισχύσεις, αλλά για δέστε τι παίρνετε εσείς ως ενισχύσεις αναεκμετάλλευση. Προσέξτε τώρα αυτό το πράγμα, είναι μια παράμετρο σημαντική. Εμείς είμαστε από τις τελευταίες χώρες αναεκμετάλλευση. Γιατί εμείς έχουμε μικρό κλήρο, πολυτιμακισμένο κλήρο, έχουμε μεγάλες εκτάσεις, μεγάλες μονάδες. Άρα λοιπόν στο λογαριασμό, παρόλο που φαινόμαστε αναστρέμματα, εμείς έχουμε άλλου είδους προβλήματα. Ποια είναι η απόσταση, για παράδειγμα, θα σας πω και γιατί αν μπορούμε να μιλάμε, χρειάζεται να βρείτε. Ποια είναι η απόσταση του μέσου εισοδήματος του αγρότη με το μέσο εισοδήματος των υπολείπων παραγωγικών, πιστωτών κτλ. Δραστηριοτήτων. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Θα το σεβαστείτε αυτό? Εδώ στις δικές σας χώρες δεν υπάρχει τέτοια απόσταση. Και επιπλέον εμείς βιώνουμε μια κρίση. Μια κρίση την οποία φορέσαμε και τα μνημόνια και όλα αυτά και αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει και απώλειες. Μην ξεχνάμε όλοι ότι πάνω από το 25% του ΑΕΠ έχει χαθεί το τρόπο. Αυτό πρέπει να το βρούμε υπόψη. Άρα λοιπόν σε μια τέτοια συζήτηση κάπου φτάσαμε χθες. Ήταν η απέτηση τώρα να πάρουμε απόφαση. Τελικά, να μην τα πολυλογούμε, καταλήξαμε στο τέλος να υιοθετηθεί η πρότασή μας χάρη στην παρέμβαση της Γερμανίδας Υπουργού Γεωργίας. Εγώ τα λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, έτσι μπορεί να υπάρχει το ότι σκέφτεται ο καθένας στο μυαλό του, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Η Γερμανίδα Υπουργός Γεωργίας, καινούργια τώρα, μάλιστα έκανε και τις Μέρκελ, που πιστεύω το κρατικό κομμάτι. Λέει, έχει δίκιο ο Έλληνας Υπουργός. Και πετάγεται και είπα στον πρόγραμμα του, γίνεται τώρα και καταπλένει εσύ. Και η απάντησή του ήταν ναι, έχεις δίκιο. Και όταν είπαν αυτοί οι δύο δίκιο και πέρυσι η ψηφοφορία, εκεί που λέγαμε ότι το χάσαμε, 23 κράτη ψήφισαν υπέρ μας και 5 κατά. Άρα δηλαδή έφυγε από αυτή την ιστορία. Δεν σημαίνει ότι το θέμα της σύγκρισης δεν υπάρχει, δεν παραμείνει ως θέμα, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό το να μιλάμε για τη σύγκριση με λογικά σε επόμενες συζητήσεις και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευαισθησίες και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Και διαφορετικό αυτό από το να πάρουμε άμεσα απόφαση. Υπάρχουν κι άλλες προτάσεις που μπήκαν, ας πούμε ιδιαίτερα, υπάρχουν χώρες οι οποίες λένε τι μας παίζει εσείς τώρα, δεν μας φτάνει υπερπολογισμός, έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε εμείς κρατικές ενισχύσεις. Με τίποτα. Αν δεχτούμε εμείς μια τέτοια πρόταση που να λέει ότι κάθε κράτος μέλος, τι σημαίνει πάρα πολύ απλά, το επόμενο παραδράκι είναι να επανεθνικοποιηθεί η κοινή αγροτική πολιτική και τότε άντε να πάρει τον ανταγωνιστή, άντε να φάει έτσι. Αντίθεται εδώ. Υπήρξαν κι άλλα, σας είπα αυτά τα τρία και ένα τέταρτο που επιμένουμε και οι άλλες χώρες είναι ότι εμείς πλέον θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο αυτής της μικρής παρέμβασης που κάνουμε να μεταφέρουμε όρους από το ένα πρόγραμμα στο άλλο ή από τον ένα πυρόνα στον άλλο, αλλά μεγαλύτερη ευελιξία για να εφαρμόζουμε τις πολιτικές που θέλουμε. Δηλαδή, παράδειγμα έτσι, είχαμε στην αρχή, πριν γίνουν οι πληρωμές, όταν πληρώθηκαν έτσι τη βασική λύση, όλοι φοράξαν, μειώθηκαν 5%, 6% κτλ. Ναι, μειώθηκε. Ήταν μια πολιτική μας παρέμβαση, η οποία είχε ως στόχο να πάρουμε αυτά τα λεφτά, να τα βάλουμε ως απόθεμα, να τα δώσουμε στους νέους, να στηρίξουμε μερικά δικαιώματα τα οποία είχαν χαθεί. Ήταν συγκεκριμένη πολιτική, δεν το κάναμε δηλαδή ότι. Και πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό το πράγμα. Πόρους είναι συγκεκριμένοι, τους παίρνουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τους διαχειριζόμαστε σωστά.
Αν τους διαχειριζόμαστε σωστά, τότε λοιπόν δεν έχουν επιπτώσεις. Αν δεν τους διαχειριζόμαστε σωστά, τότε είναι που έρχονται μέσα από ελέγχους και αρχίζουν οι καμπάνες από εδώ, οι καμπάνες από εκεί. Και είναι αυτό το γνωστό που σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι μέρες και ώρες που τρώνε πολλές φορές, τι θα κάνουμε με εκείνα τα πρόστιμα, τι θα κάνουμε με εκείνους τους κατολογισμούς, πώς θα τα πάρουμε, άντε να πάρεις τώρα τα πουλές του επιτρόπου. Λέει, γιατί δεν πήρατε τους εταιρισμούς που στα πέντε πέντε. Λέω, έχουμε μια φράση εκεί εμείς που λέμε, ο καλάμιος πάει που διάγονται. Σε τι να το πω, ο καλάμιος. Ο ποιόνος. Δούσεις εταιρισμούς, καλύτερα. Από ποιο να πάνε στις να πάρουν. Δεν μας αφορά εμάς αυτό το πράγμα, είναι δικό σας. Και αντιλαμβάνεστε όταν, βεβαίως τώρα εντάξει αυτά τα παλιά, τα βαρνάμε από εδώ εκεί, όταν όμως ήδη έχει ψηφιστεί διάταξη κανονιστική, η οποία λέει ότι αν κάποια χώρα δεν συμμορφώνεται μία, δύο, τρεις, έχουν τη δυνατότητα τις επόμενες ενισχύσεις να το κρατήσουν. Δεν έχουν φτάσει εκεί. Σας το λέω τώρα έτσι, για να δεν να αφομίσουν κανέναν. Άρα λοιπόν, διαχειριζόμαστε τις ενισχύσεις, προσπαθούμε όσο το δυνατόν να είμαστε συνεπείς. Παραδείγματος χάρη, κάπου πριν σας σήμερα είχαμε ένα θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες. Μου επιτρέπετε έτσι να κουβεντιάζουμε λίγο αυτό, νομίζω όλα μας ενδιαφέρουν. Είναι η γνωστή ιστορία με το ΑΔΑΚ. Είχε ένας χρόνος ο οποίος Πού είναι ρε συγκύρωση, θα με πιστέψει την άλλη σου, θα στέλνω κάποια απ' έξω έχω. Λοιπόν, στα καλά καθούμενα λοιπόν, προχθές μας έρχεται μία επιστολή από την επιθεωρήτρια δημόσιας διοίκησης, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ απειλεί τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μένα ότι βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον και οποιαδήποτε παράταση και αυλευσία αμελητή σας καθιστά υπεύθυνος για βλάβη του δημοσίου συμφέροντος. Ξέρετε σημαίνει εδώ. Μανταλάκια, τερμανταλούς. Λοιπόν, μανταλάκια, τερμανταλούς. Ακούγε με την γιατί δεν αφήνετε να σας πω ένα λεπτό και μόλις θα πω να τα δείτε. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Παράλληλα με την κουβέντα που σας έκανα πιο μπροστά ότι πρέπει να προσέξουμε πώς αντιμετωπίζουμε το κομμάτι που αφορά την επίθεση για τις άμεσες ενισχύσεις, διότι δεν θα πρέπει να βγαίνουν πράγματα τα οποία όλοι τα ξέρουν ότι παρανομούν και μην μου πείτε τόσα χρόνια παρανομούσαμε και τι κάνατε. Απλώς αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής, ότι δύο χρόνια παιδευόμαστε 2,5 να βάλουμε τάξη να πληρώνουμε κανονικά ενισχύσεις. Ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει. Άρα λοιπόν το να πάμε να λέμε ότι εντάξει που παρανομούσαμε μέχρι τώρα να συνεχίσουμε να παρανομούμε. Δεν είναι άποψη. Δεν σημαίνει ότι όταν κάτι πάρουμε και το εντοπίσαμε πρέπει να μην παρέμβουμε γιατί τόσα χρόνια δεν είχαν παρέμβει. Τι κάναμε λοιπόν τώρα εμείς. Υλοποιήσαμε με το Υπουργείο της Δήλωσης να υπομάρουν ΑΤΑΚΙ. Σύσυμμος. Εγώ μπορώ να σας πω ότι εγώ και εγώ από την αρχή δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα υπάρχει ένας τέτοιος σύσυμμος. Δεν μπορούσα να φανταστώ το μέγεθος. Όλος η πόρα από εδώ, φασαρίες, το ένα, το άλλο κλπ. Δεν μείνανε κι εμείς άπλα. Κινηθήκαμε σε τέτοια επίπεδα που ζώτε ούτε τα μαθαλάκια να μας κρεμάσουν, ούτε βεβαίως να έχουμε μπερδεμάντα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσετε σήμερα το απόγευμα. Κάνουμε συναντήσεις σήμερα και αποφασίσαμε το εξής. Οι δηλώσεις ως δε με ιδιόκτητα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Θα φέρουν. Θα φέρουν ως δε κανονικά, ΑΤΑΚ κανονικά, μέχρι το 15 Μαΐου, θα υποβάλουν τις δηλώσεις, θα πληρωθούν κανονικά τα δικαιώματα τους. Είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια στρέμματα. Ένα κομμάτι των μισθωμένων που έχει πρόβλημα, τώρα σας παίρνω χοντρές, μην μου αρχίσετε που λέτε τι θα γίνει, θα γίνει, χοντρές.
Ένα κομμάτι λοιπόν ήταν μισθωμένα. Από Σουηδία μισθωμένα και Γερμανία, όχι η Ελλάδα. Λοιπόν, τα Γερμανία τα λεφτά, θα σου δώσω λίγο εγώ. Να ακούσουμε πρώτα, ρε παιδιά, να ακούσουμε. Λοιπόν, ένα κομμάτι λοιπόν μισθωμένο, ένα κομμάτι έχει απαραίτητα. Και αυτοί λοιπόν που μπορούν τα μισθωμένα να φέρουν το ΑΤΑΚ, και αυτοί λοιπόν που βάλουν κανονικά τη δήλωσή τους, θα πληρωθούν. Μας παίρνουν λοιπόν ένα άλλο κομμάτι μισθωμένα τα οποία δεν έχει ΑΤΑΚ. Το γενικό σας βάζω, μην μου αρκετεί τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχει ΑΤΑΚ. Αυτοί λοιπόν ξεκαθαρίζουμε. Θα πληρωθούν κανονικά τα δικαιώματά τους με μία υποχρέωση. Μέχρι την έναρξη της επόμενης περίοδου υποβολής των δηλώσεων τους, να έχουν τακτοποιήσει το συγκεκριμένο θέμα. Το πώς θα το τακτοποιήσουν, το τι λεπτομέρειες κτλ. Υπάρχει ο ΠΚΠ, θα δούμε στη διαδρομή. Ποτέ δεν μπορείς να αποφασίζεις λεπτομέρειες όταν σε μια διαδικασία εφαρμόζεις κάτι και πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε το OK από εκεί και πέρα να κάνουμε τις πληρωμές, έχουμε την ανάσα αυτή